Με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια εγκαινιάστηκε το απόγευμα το ιερό προσκύνημα του Αποστόλου Παύλου σε σημείο της διαδρομής που ακολούθησε για να μεταβεί από την Αμφίπολη στη Θεσσαλονίκη. Το προσκύνημα βρίσκεται στα όρια της Μητρόπολης Λαγκαδά, κοντά στο χωριό στα Λαγινά και δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Λαγκαδά Ιωάννη. Παρουσία πλήθους κόσμου και κληρικών τόσο από τη Μητρόπολη Λαγκαδά όσο και από τις γειτονικές Μητροπόλεις, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος εγκαινίασε το ιερό προσκύνημα του Αποστόλου Παύλου στην επαρχία Λαγκαδά. Ο κύριος Άνθιμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Μητροπολίτη Λαγκαδά Ιωάννη, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής της δημιουργίας του προσκυνήματος στο συγκεκριμένο χώρο. Πρόκειται για σημείο από όπου διερχόταν η Εγνατία Οδός το 54 μετά Χριστόν, χρονολογία κατά την οποία ο Απόστολος Παύλος μετέβη από τους Φιλίππους στη Θεσσαλονίκη για να διδάξει το λόγο του Ευαγγελίου. Αξιωθήκαμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ενός ιερού προσκυνήματος που έχει την τιμητική του αναφορά στον Απόστολο των Εθνών Παύλων. Το σύνθημα είναι «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου». Είναι ένα σύνθημα ζωής, είναι ένα σύνθημα που εκφράζει την ευγνωμοσύνη μας προς εκείνον που έφερε το φως του Ευαγγελίου εδώ στην πόλη μας και σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο τον εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και εδώ ακριβώς αυτό το σημείο είναι ο τόπος από τον οποίο διήλθε. Τιμούμε λοιπόν την έλευσή του, την διέλευσή του που δεν ήταν σχηματική αλλά ουσιαστική με το μήνυμα του Ευαγγελίου, διότι από εδώ, από αυτό το μέρος, το φως του Ευαγγελίου πήραν οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και το μετέφεραν στους λαούς των Σλάβων. Κανείς δεν θα φαντάζεται τότε επί τη θέα ενός οδηπόρου μετά των συνοδών του όπως ήταν ο Απόστολος Παύλος και καθώς θα έφτανε στη Θεσσαλονίκη στην οποία είχε βάλει σκοπών πνευματικών κέριων ότι θα μπορούσε εκείνο το φως που άναψε στην πόλη της Θεσσαλονίκης των πνευματικών και το είχε ανάψει προηγουμένως και εις την Τροάδα και εις την Σαμοθράκη και εις τους Φιλίππους τη σημερινή Καβάλαν και εις την Αμφίπολη και εις άλλα σημεία της πατρίδας μας, ότι θα εξελίσσεται σε μια τέτοια ειρηνική παρουσία. Ο χώρος του προσκυνήματος βρίσκεται παραπλεύρος της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Δερβενίου. Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του προσκυνήματος σημαντική ήταν η συνεισφορά του Δήμου Λαγκαδά. Δική αυτοδιοίκηση όλης της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο του Δήμου Λαγκαδά. Όπως βλέπετε, τα πρώτα βήματα του νέου μας ιεράρχη είναι και σημαντικά και γεμάτα ευλάβεια και καθοδήγηση. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα του και πραγματικά παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη χαρά αυτόν τον γρήγορο, τον γοργό βηματισμό του τόσο για το καλό του τόπου μας, όσο για το καλό της Εκκλησίας. Στην ακολουθία του εγκαινιασμού του προσκυνήματος, εκτός από τους εκατοντάδες πιστούς και κληρικούς, παραβρέθηκαν οι αρχιερείς Σερών και Νιγρίτης Θεολόγος, ιερισσού Νικόδημος, Θερμών Δημήτριος και Θεουπόλεως Παντελεήμων. Μετά τα εγκαίνια, ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή χοροδιών από τις ενορίες της Μητρόπολης Λαγκαδά.